Και να πούμε από την αρχή ότι ο κ. Παπαδημούλης ήταν η φωνή ρεαλισμού μέσα στην κυβέρνηση και στην κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ τον έχω παρακολουθήσει και στο Twitter και παντού, ναι. Που ουσιαστικά κατευθύνει, θέλει στη συμφωνία και το λέει. Όλος ο κόσμος σου ρωτάει, σε σταματάνε στον δρόμο και εσένα, Δημήτρη, και όλους μας ρωτάνε που νομίζουν ότι κάτι ξέρουμε, δεν ξέρουμε τίποτα. Τι θα γίνει? Η κυβέρνηση επιδιώκει λύση. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει με πρόταση. Πριν αναχωρήσει χθες το βράδυ, δήλωσε μια αισιοδοξία ότι η λύση είναι εφικτή. Η αίσθηση που έχω από αυτά που διαβάζω, από αυτά που ακούω, από αυτά που πληροφορούμε, είναι ότι η συμφωνία δεν έχει κλειδώσει, αλλά βαίνουμε προς συμφωνία διότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί. Αυτά που θα κριθούν τις επόμενες λίγες ώρες είναι το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας, η διάρκεια της συμφωνίας και η συμφωνία για το πώς θα λυθούν από τώρα τα μετά. Και με κυριότερο το χρέος. Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν συμμετάσχει στη συμφωνία, εγώ προσωπικά το θεωρώ καλό σημάδι. Είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι ήταν λάθος κάποιων Ευρωπαίων ηγετών ότι έβαλαν στα χωράφια της Ευρώπης με πολιορκητικό κρυό την Ελλάδα και αν πειραματώζω την Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ευρώπη έχει και τα χρήματα και τους μηχανισμούς και τις δυνατότητες να ρυθμίζει τα του οίκου της. Ναι, αλλά δεν έχει χώρο φύλακα. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω κυρίως να πω, να μιλάμε τώρα για το 2015. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Τσίπρας έχει μια δημοτικότητα που υπερβαίνει το 70% και πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει σε αυτό που θεωρεί σωστό για την πατρίδα, το λαό, την δυνατότητα της κυβέρνησης να κάνει δουλειά και να αφήσει μετρήσιμο έργο για τους Έλληνες πολίτες, γιατί έχουμε ακόμη 3,5 χρόνια και μπροστά μας κυβερνητικού έργου. Γιατί έχει τη στήριξη της κοινωνίας. Και αν κάτι με κάνει αισιόδοξο, είναι ότι τις τελευταίες ώρες σταμάτησαν οι προσβλητικές δηλώσεις, οι κινδυνολογίες, οι κραυγές και φάνηκε η αλήθεια. Όλα τα δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο αρχίζουν και βγάζουν το λογαριασμό ότι θα κοστίσει όχι μόνο στους Έλληνες, αλλά και στους άλλους. Θα περιγράψετε αυτή τη συμφωνία που έχετε ως μια δύσκολη συμφωνία. Να προσθέσω και κάτι ακόμη που το θεωρώ, κύριε Σαλδάκο, και θα απαντήσω. Ζητώ από τους Έλληνες πολίτες και τις Ελληνίδες να είναι ήρεμοι, να έχουν εμπιστοσύνη στη χώρα, στο λαό μας, στον εαυτό μας και να κλείσουν τα αυτιά τους στις κοινωνιολογίες με την εμπειρία και τη σοφία που τους δημιουργεί και μας δημιουργεί η διάψευση όλων των προηγούμενων κινδυνολογικών προβλέψεων. Mm-hmm. Αυτή την ώρα, πέρα από τον επικοινωνιακό πόλεμο ανάμεσα σε αυτούς που διαπραγματεύονται, που είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης, παίζεται και ένα παιχνίδι σπέκουλας. Δηλαδή, ορισμένοι κινδυνολογώντας, κερδίζουν χρήματα. Αυτούς που σπεκουλάρουν στην χρεοκοπία της χώρας, τους λέω θα χάσουν τα λεφτά τους και στους πολίτες λέω να μην τσιμπάνε. Και κατά τα άλλα, η Ελλάδα πρέπει να κάνει μεγάλες αλλαγές. Η κυβέρνηση αυτή έχει μία υποχρέωση να κάνει την Ελλάδα από κλωτσοσκούφι και παρία αξιοσέβαστο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και πρέπει όλες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να σκεφτούμε γιατί εκατομμύρια Έλληνες διακρίνονται παντού στον κόσμο ως μεταναστευτικές κοινότητες και η Ελλάδα ως κράτος οργανωμένο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στον πάτο. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά. Στη διοίκηση, τη φορολογία, τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, τους κανόνες του παιχνιδιού, τη δικαιοσύνη. Και ένα τελευταίο. Όλες αυτές τις μέρες μας κατηγορεί ένα κομμάτι του πολιτικού κόσμου και του δημοσιογραφικού ότι είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε τη χώρα στα βράχια, να πάμε στη δραχμή, να χρεοκοπήσουμε, να την κάνουμε Βενεζουέλα κτλ. Παρακαλώ να μην αρχίσουν αμέσως μετά τη συμφωνία όταν υπάρξει το δίσκο ανάποδα, φοροκαταιγίδα, καταστροφή κτλ. Διότι θα γίνουν καταγέλαστοι.
ζητώ αίσθηση ευθύνης από όλους. Δώστε μας μια γεύση για αυτό που έχετε παντού. Δηλαδή από αυτά που ακούτε, από αυτά που πληροφορείστε, μιλάτε με την κυβέρνηση. Τι είναι αυτή η συμφωνία? Δώστε μας 2-3 χαρακτηριστικά αν τα έχετε. Όχι, δεν θα το κάνω, κύριε Σαραντάκο, και δεν το κάνω εδώ. Όχι, δεν θα υπάρχει φωτοκαταιγίδα, θα υπάρχει. Δεν θα το κάνω. Αναγκαστικά δεν γίνεται αλλιώ. Άμα λέμε από τη μία να κάνουμε συμφωνία. Να απαντήσω και στα δύο. Λοιπόν, δεν θα το κάνω, διότι από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή. Δεν προλαβαίνετε αυτό. Θα απαντήσω και σε αυτό. Δεν θα το κάνω, γιατί από τη στιγμή που η συμφωνία δεν έχει κλειδώσει και παίζονται πράγματα και η πατρίδα μου και η χώρα μου και η κυβέρνησή μου διεκδικεί πράγματα, αυτή τη στιγμή η προαναγγελία πλευρών αυτού που συζητιέται και ακόμη δεν έχει κλειδώσει δεν νομίζω ότι ωφελεί. Ναι, σωστό. Το δεύτερο, από τη στιγμή που χρειαζόμαστε νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά και έχουμε πετύχει πολύ πιο χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα για φέτο και για του χρόνου από όσα είχαν υπογράψει οι προηγούμενοι κυβερνώντες, πρέπει να τα εξασφαλίσουμε. Και το ζητούμενο είναι να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα έσοδα και να μειώσουμε τις δαπάνες, γιατί αλλιώς δεν πετυχαίνει νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά, με δικαιότερο τρόπο. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν έχουν πληρώσει τα προηγούμενα χρόνια τα φτωχά και τα μεσαία νοικοκυριά φορολογική επιβάρηση 40 φορές παραπάνω από τα πλούσια νοικοκυριά, σύμφωνα με τη μελέτη Γιαννίτση, ο οποίος Γιαννίτσης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τότε, αν η κυβέρνηση πάρει μέτρα που να επιβαρύνουν περισσότερο αυτούς που δεν έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη τα προηγούμενα χρόνια, αυτό το θεωρώ δίκαιο. Αν λοιπόν εξασφαλίσουμε έσοδα χωρίς να επιβαρύνουμε υπέρμετρα αυτούς που έχουν πληρώσει κυρίως το Μάρμαρο, το θεωρώ καλό. Και δεύτερο, για τις δαπάνες. Αν αντί να κόψουμε το ΕΚΑΣ, όπως ήταν η αρχική πρόταση, περιορίσουμε τις αμυντικές δαπάνες χωρίς να θίγουμε το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων. Είναι μια καλή ιδέα. Θα κρίνουμε όμως το αποτέλεσμα αφού υπάρξει συμφωνία και προτείνω, να μην σπέβδουμε, διότι ακόμη δεν την έχουμε τη συμφωνία. Ναι. Κυρία Κεφαλογιάννη. Πρώτα απ' όλα να πω ότι σίγουρα συμφωνώ με πάρα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Παπαδημούλης. Άλλωστε, μας έχει συνηθίσει να είναι μια ψύχρεμη φωνή λογικής και σίγουρα είναι από εκείνους τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ που έχει τα μάτια του στραμμένα πάντα προς την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Αναμφισβήτητα, επειδή σήμερα είναι η μέρα της κρίσης και επειδή για όλους αυτό που προέχει είναι το εθνικό συμφέρον, νομίζω ότι θα πούμε ότι μια συμφωνία είναι αυτό που περιμένουμε.